Στο Ρέθυμνο, ο Δήμος μας θα διοργανώσει το 24ο Final Six νεανίδων στο μπάσκετ, όπου συμμετέχει και η ομάδα της πόλης μας, το Αρκάδι. Οι άλλες ομάδες που συμμετέχουν είναι η Καβάλα, οι Εσπερίδες, Καλυθέας, η Μέντα από τη Θεσσαλονίκη, τα Άνω Λιώσια και η Άμυλα από την Τρίπολη. Μία ακόμα πολύ σπουδαία αθλητική διοργάνωση θα φιλοξενήσει τις επόμενες ημέρες η πόλη του Ρεθύμνου. Πρόκειται για την τελική φάση του 24ου πρωταθλήματος μπάσκετ νεανίδων που θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη και θα ξεκινήσει την ερχόμενη Τετάρτη 7 του μήνα για να ολοκληρωθεί στις 11 Απριλίου. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ως πρόεδρος του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Ρεθύμνου και αντιδήμαρχος, μιλώντας για αυτή τη σημαντική διοργάνωση, επεσήμανε τη σπουδαιότητα του πρωταθλήματος τόσο για το μέλλον του γυναικείου μπάσκετ, όσο και για τα παραδείγματα που παίρνουν τα παιδιά του νομού βλέποντας την προσπάθεια των κοριτσιών. Οι αγώνες θα διεξαχθούν από την Τετάρτη μέχρι και το Σάββατο. Τις τρεις πρώτες μέρες θα είναι από το 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή θα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Ελπίζουμε να γίνουν πολύ ωραίοι αγώνες. Θα είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, στις ηλικίες αυτές οι καλύτερες ομάδες και οι καλύτερες παίκτριες του μπάσκετ στην πόλη μας. Θέλω να πιστεύω, πέρα από την καλή διεξαγωγή των αγώνων, ότι δεν θα έχουμε, και είμαι σίγουρος γι' αυτό, αυτό που ζήσαμε την προηγούμενη φορά με το βόλεϊ. Με αφορμή την εν λόγω διοργάνωση, ο κύριος Αναγνωστάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη σημαντικότατη έλλειψη αθλητικών υποδομών που παρουσιάζει ολόκληρος ο νομός, λέγοντας ότι η πολιτεία τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ για τη δημιουργία αθλητικών υποδομών. Ό,τι μικρές παρεμβάσεις, μικρής κλίμακας ή μεγάλες έχουν γίνει στο Δήμο, έχουν γίνει με πόρους του Δήμου, δηλαδή με λεφτά των δημοτών μας. Νομίζω η πολιτεία είναι ώρα να σκύψει τα προβλήματα αυτά και να δώσει τις πρέπουσες λύσεις στο νομό μας και ειδικότερα στο Δήμο. Επίσης, έκανε εκτενή αναφορά και στο θέμα του κολυμβητηρίου, το οποίο, όπως είναι γνωστό, έχει παγώσει εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα να μπαίνουν σοβαρά εμπόδια στην ελπιδοφόρα πορεία του ναυτικού ομίλου Ρεθύμνου. Εμείς, όπως και με την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και με τον κύριο Ορφανό και με τον κύριο Ιωαννίδη, είχαμε επισκεφθεί το Υπουργείο στην Αθήνα, τα είχαμε αναδείξει τα ζητήματα και τα θέματα αυτά. Το αποτέλεσμα, το αντιλαμβάνεστε, δεν έγινε τίποτα. Τώρα, σε αυτή τη φάση είμαστε πάλι στην διαδικασία ενημέρωσης και ελπίζω αυτή τη φορά η πολιτεία να σταθεί στο ύπτο της και να δημιουργήσουμε στην περιοχή του Γάλλου ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο,